Τετάρτο μέρος, τρίτο μέρος Πελοποννήσου, η Πελοπόννησο σήμερα και θα πάμε ευθύς αμέσως στο στούντιό μας και πάλι στην Αργολίδα για να συναντήσουμε εκεί τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον Γιώργο τον Γαβρίλο. Κύριε Γαβρίλο, καλησπέρα και ευχαριστώ που θα είστε μαζί μας για το υπόλοιπο περίπου μισάωρο για να συζητήσουμε περιφερειακά αλλά και καλησπέρα, πολιτικά κύριε θέματα. Κάπο. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καιρό έχουμε να σας δούμε και στα περιφερειακά συμβούλια. Δεν μας έρχεστε τον τελευταίο καιρό. Είχαμε και αυτά τα ευτράπελα των τελευταίων συνεδριάσεων. Εντάξει. Ευκαιρία είναι να τα πούμε απόψε. Εγώ στην ουσία ερχόμουν όταν εκεί το περιφερειακό συμβούλιο, κύριε Γαβρίλο, σίγουρα ήταν πολύ περισσότεροι. Τώρα με το ζόρι μαζεύεστε 28, 29, 30. Βλέπουμε δηλαδή μία παρακμή, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν ξέρω. Έχετε δίκιο. Νομίζω αυτή είναι η αίσθηση όλου του πελοποννησιακού λαού. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ειδικά στις τελευταίες συνεδριάσεις, είναι και ζωντανές. Δυστυχώς φαίνεται ότι το πολιτικό όργανο που λέγεται Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου έχει απαξιωθεί στα μάτια των Πελοποννήσιων. Και ξέρετε κάτι, γνωρίζετε ότι κατέχω και τη θέση του Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με ρωτούν φίλοι, συμπολίτες, μα πώς είναι δυνατόν να ανέχεσαι αυτή την κατάσταση. Είναι δυστυχώς πολύ δύσκολη η θέση μου, διότι αν πραγματικά προσπαθούσαμε οι μειοψηφίες να λειτουργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα ολοκληρωνόταν καμία συνεδρίαση με υπαιτιότητα ασφαλώς της πλειοψηφίας. Να διορθώσουμε λίγο το πλάνο του κυρίου Γαβρίλου από πάνω με τους τεχνικούς του Άργους. Αυτό που θα ήθελα ξεκινώντας, κύριε Γαβρίλο, είναι δύο κουβέντες για το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το προχτεσινό βασικά, όπου ένα μέρος βασικά η Λαϊκή Συσπήρωση είχε πει για άλλη μια φορά να μην πάτε. Και εκείνο που δεν κατάλαβα, γιατί είδα ένα μέρος, έχετε δίκιο ότι και σας εξήγησε για ποιο λόγο δεν έρχομαι, θεωρώ πια ότι έχει πάρει ένα δρόμο πάρα πολύ άσχημο. Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου χαρακτηρίζονται για μένα από μία απαρτία, από μία αδιαφορία, ενδεχομένως από μία διαμαρτυρία και από πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και δυστυχώς δίπλα έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν ξέρω, η επιλογή αυτή θεωρώ ότι ήταν μία από τις μεγάλες αστοχίες του κυρίου Τατούλη. Δεν φαίνεται ο κύριος Στρατηγάκος να μπορεί να λειτουργήσει ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ καλή. Δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε, τουλάχιστον εμείς σαν μείζωνα μειοψηφία μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες υπάρχει πλέον μία πολύ τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στην πλειοψηφία και μιλάω για περιφερειακούς συμβούλους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, περιφερειακοί σύμβουλοι του κυρίου Τατούλη οι οποίοι επιτίθενται στην περιφερειακή αρχή στον ίδιο τον κύριο Τατούλη και στους πρώην συνεργάτες τους και συναδέλφους μας της πλειοψηφίας. Αυτό έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μετά από τις αποχωρήσεις αρκετών συμβούλων της πλειοψηφίας, οι οποίοι στέκονται απέναντι, εξυπηρετώντας, αν θέλετε, εγώ θα έλεγα και άλλες σκοπιμότητες εν ώψη των επερχόμενων περιφερειακών εκλογών, δυναμητίζουν την κατάσταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και πλέον, όπως πράγματι το τονίζετε, ότι ποτέ δεν ήταν καλή η κατάσταση, αλλά τώρα έχει γίνει πλέον τραγική. Πάμε λίγο να μας πείτε, κύρια, τα θέματα του προηγούμενου Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά είδαμε και στην Οικονομική Επιτροπή και ακούσαμε και την αντιπολίτευση να στυλιτεύει ότι έχουμε ένα σημαντικό, μια σημαντικό θεματολόγιο, κύριε Γαβρίλο, που ακούμε ότι είναι επιχορήγηση το τάδε σωματείο, ο τάδε πολιτιστικό σύλλογος, το τάδε γήπεδο, τώρα θυμηθήκαν τα αποδυτήρια. Και βλέπουμε βασικά ότι στην ουσία τρέχουν για θέματα της τελευταίας στιγμής, ενώ σημαντικά θέματα έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω.
Με γνωρίζετε πολλά χρόνια, κύριε Κάπο. Γνωρίζετε ότι έχω υπηρετήσει και τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης 8 χρόνια. Ασχολήθηκα με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια, γιατί πιστεύω στο θεσμό και συνεχίζω να πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακά σε ευρύτερες περιφέρειες, δημιουργώντας μεγάλα αναπτυξιακά έργα με οικονομίες κλίμακας, έτσι ώστε να έχουμε ανάπτυξη στον τόπο μας. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε και σε αυτή τη θητεία του κυρίου Τατούλη και ειδικότερα τους τελευταίους μήνες είναι να έρχονται στα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου μικροεξυπηρετήσεις, μικρορουσφέτια, θέματα με μικροπολιτική σκοπιμότητα προκειμένου να υφαρπάξει κάποιες ψήφους είτε από συμπολίτες μας που εκπροσωπούν κάποιους φορείς πολιτιστικούς κλπ. Είτε από την Εκκλησία. Να σας πω ότι προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε θέμα για ένα στέγαστρο που θα προφύλασε μανουάλια Εκκλησίας. Τι δουλειά έχει η Περιφέρεια με αυτά τα ζητήματα. Τα περισσότερα θέματα από τα 60-70 θέματα που απασχόλησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο το τελευταίο, της τελευταίας συνεδρίασης, ήταν αυτής της φύσεως. Και δυστυχώς έχουμε αφήσει τα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που απασχολούν την Πελοπόννησο και που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξή της στην άκρη. Θα πρέπει να σας πω μόνο αυτό. Ήρθαν μετά από 9 χρόνια Περιφερειακής Αρχής Τατούλης 7 σημαντικά έργα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με ποια εισήγηση? Με την εξής εισήγηση και από τις υπηρεσίες και από την Περιφερειακή Αρχή. Ότι είναι έργα σημαντικά που εφόσον βρούμε χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα 14-20 προκειμένου να υλοποιηθούν. Έργα που θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί όλα αυτά τα 9 χρόνια. Για παράδειγμα θα σας πω, γνωρίζετε το μεγάλο έργο που μας απασχολεί στην Αργολίδα, είναι η σύνδεση του νομού με την Εθνική Οδό. Το έργο Δερβενάκια, εκκλησιαστικά Άργος. Ήρθε με την ευχή πάλι, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια θητείας του κυρίου Τατούλη, με την ευχή να προσπαθήσει η όποια περιφερειακή αρχή στο μέλλον να βρει πόρους προκειμένου να το εντάξει σε κάποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε χάσει την ουσία έχοντας έναν τόσο σημαντικό θεσμό όπως είναι ο Β' βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και η περιφέρειας. Εμείς αντί να ασχολούμαστε με αυτά τα μεγάλα έργα υποδομών, ασχολούμαστε με μικροεξυπηρετήσεις, με ρουσφέτια, με χτύπημα στην πλάτη των συμπολιτών μας, προκειμένου και σκορπώντας χρήματα δεξιά και αριστερά, να ξανακερδίσει είτε ο κύριος Τατούλης στην επόμενη περιφερειακή θητεία και να ξαναείνει στη θέση του Περιφερειάρχη και να χάνουμε την ουσία. Είτε αν θέλετε να πλασαριστεί όσο καλύτερα μπορεί σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, γιατί πεποίθησή μου είναι ότι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή δεν θα μπορέσει να είναι στο τιμόνι της περιφέρειας τα επόμενα 4 χρόνια. Κύριε Γαβρίλο, τα 5 τελευταία χρόνια που είστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα τα 2 που σας έχουμε δει πάρα πολλές φορές και εσάς να φτάνετε στο όριό σας με κάποια συνεδριά σας, θέλω όμως να μου πείτε χαρακτηριστικά, ήταν 5 χρόνια τα οποία σχεδόν έγιναν ελάχιστα πράγματα είτε στην καθημερινότητα είτε στις υποδομές και υπήρχαν ή όχι αστοχίες και ποιες είναι, ας πούμε, και κάποια θετικά, γιατί δεν μπορούμε να μηδενίσουμε το έργο 5 χρόνων, αλλά και ποια στην ουσία έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, κύριε Γαβρίλο. Όπως σας είπα, η Περιφερειακή Αρχή δεν έδωσε την σημασία που έπρεπε και δεν έβαλε στόχους και προτεραιότητες για μεγάλα έργα υποδομής. Αν θέλετε, το μεγαλύτερο έργο που ήταν η σημαία των προκηρύξεων, των προγραμματικών, τόσο το 2011 όσο και το 2014 της Περιφερειακής Παράταξης Τατούλη, ήταν αυτό το έργο το μεγάλο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα έκανε θάλασσα ο κύριος Τατούλης. Όλα τα άλλα μεγάλα ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολήσουν την Περιφερειακή Αρχή έμειναν σε δεύτερο πλάνο. Προσπάθησε να δημιουργήσει ένα μύθο
για την τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Δεκάδες εκατομμύρια σπαταλήθηκαν, ξέρετε, για το πρόγραμμα Μυθική Πελοπόννησο. Μέσα από την Πελοπόννησος ΑΕ, την αναπτυξιακή, που εμείς έχουμε καταγγείλει τον τρόπο που λειτουργεί, για την αδιαφάνειά της, για τον τρόπο που διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα. Ωστόσο, δεν είχαμε αποτελέσματα ακόμη και σε αυτό το σημαντικό τομέα, που ήταν η αύξηση του τουριστικού προϊόντος στην Πελοπόννησο. Ξέρετε, αν δεν είχαμε το μεγάλο ξενοδοχείο στην Μεσσηνία, σας μιλάω για το μεγάλο ιδιωτικό ξενοδοχείο που έφερε κόσμο, πράγματι, δεν θέλω εγώ να το ονοματίσω, το λέτε εσείς, ναι, είναι αυτό που έφερε κόσμο στην Μεσσηνία, και το αεροδρόμιο που πραγματικά βοήθησε ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο νομό Μεσσηνίας, τίποτα άλλο δεν έχει να επιδείξει στην υπόθεση αύξηση του τουριστικού προϊόντος στην Πελοπόννησο ο κύριος Τατούλης. Από εκεί και πέρα, όλα τα μεγάλα έργα υποδομών που αφορούσαν οδικά δίκτυα, αφορούσαν λιμάνια, αφορούσαν μαρίνες που είχε εξαγγείλει, σας λέω, είναι 9 ολόκληρα χρόνια περιφερειακή αρχή, δυστυχώς έχουν μείνει σε δεύτερη προτεραιότητα. Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο κύριε Κάπο, χάθηκαν 9 χρόνια χωρίς να καταφέρουμε να έχουμε ένα έργο σαν περιφέρεια και να έχει βάλει και ο κύριος Τατούλης αυτά τα 9 χρόνια τη σφραγίδα του σε 2-3 μεγάλα έργα που πραγματικά θα έδιναν πνοή στην περιφέρεια και θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα που, ξέρετε, έχει η ελληνική κοινωνία αλλά και ο πελοποννησιακός λαός, τα νέα μας παιδιά να φεύγουν, να μην βρίσκουν θέσεις απασχόλησης στην περιφέρειά μας. Σας λέω ότι η Πελοπόννησος είναι από τις τελευταίες από πλευράς ΑΕΠ στην Πελοπόννησο, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και με πολύ λίγες θέσεις νέες απασχόλησης που δημιουργούνται. Κύριε Γαβριλό, δύο θέματα, τρία θα βάλω, που είναι σημαντικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα βλέπουμε ότι προσπαθείτε να τα φέρετε κι εσείς. Το πρώτο αφορά και είναι εκεί σε εσάς. Λιμάνι Ναυπλίου. Τελευταία ξανακούσαμε για τη Μαρίνα. Ένα έργο απεντάχτηκε σαν την εκβάθυνση του λιμανιού. Διαλύθηκε η προηγούμενη εργολαβία. Τώρα έχουμε δει κάτι λάντζες, έχουν επανέλθει εκεί. Η διαδικασία της αναβάθμισης με την εκβάθυνση του λιμανιού του Ναυπλίου. Όντως είναι δικαιολογημένη, ήταν δικαιολογημένη η αστοχία εκεί, ή μιλάμε για ένα έργο το οποίο έπρεπε να προσεχτεί η μελέτη ότι δεν βγαίνει και πιθανότατα και η δεύτερη εργολαβία, γιατί κάποιος μου είπε εκεί, ντόπιος δικό σας κύριε Γαβρίλο, ότι πάλι ο εργολάβος ξεκίνησε να βγάζει τον άμμο και στο κομμάτι της πέτρας που είναι στο συγκεκριμένο βάθος πάλι θα γίνει το ίδιο. Αυτό λοιπόν και η Μαρίνα που την ακούμε κάθε τόσο στις εκλογές είναι πράγματι κάποια έργα που θα μπορούσαν να γίνουν ή που τουλάχιστον θα φέρναν μια αρκετά σημαντική ανάπτυξη στο λιμάνι του Ναυπλίου και στο Ναύπλιο, ή απλά είναι λόγια που θυμώνται και λέγονται πάντα προεκλογικά? Η δικιά μας παράταξη, κύριε Κάπο, είχε, και μιλάω για την παράταξη του Οδυσσέα του Βουδούρη, την παράταξη Πελοπόννησος πρώτα, είχε εστιάσει στο θέμα του λιμανιού του Ναυπλίου. Πραγματικά πιστεύω ότι πέρα από τους οδικούς άξονες και το σιδηρόδρομο που εμείς βάζουμε συνέχεια έτσι ως προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, θα έπρεπε να δούμε και το λιμάνι και όλα τα λιμάνια της Πελοποννήσου, αλλά εμάς εδώ, μιας και με ρωτάτε, στην Αργολίδα, το λιμάνι της Αργολίδας. Ένα λιμάνι που δεν μπορεί να είναι μόνο τουριστικό. Εμείς έχουμε και την άποψη και την προσέγγιση ότι πρέπει να διατηρήσει και έναν χαρακτήρα εμπορικό. Πολλές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο χώρο της εμπορίας εσπεριδοειδών και αδρανών υλικών. Αυτές τις δραστηριότητες δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στο περιθώριο και να μην τους δίνουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθούν, να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης. Εξιστορήσατε με λίγα λόγια τι έχει συμβεί με το λιμάνι του Ναυπλίου και με τις αστοχίες και με τις εργολαβίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, υπάρχει κριτική ότι ήταν και επιλογή κάποιων να μην
ολοκληρωθεί το έργο με την προγενέστερη εργολαβία. Έχει ακουστεί αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εγώ θέλω να πιστεύω τώρα ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο και πραγματικά δεν θα ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα που ζήσαμε τα τελευταία προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι ο εργολάβος πραγματικά με το κόστος που πρέπει να αναλάβει, γιατί πληρώνεται και έτσι προβλέπεται από τη μελέτη, θα ασχοληθεί και με το βραχισμό στην είσοδο του λιμανιού και θα παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο. Ένα έργο που συνδυαζόμενο με το master plan για το λιμάνι του Ναυπλίου και τη Μαρίνα, που εμείς σαν παράταξη πράγματι είμαστε υπέρ της δημιουργίας αυτού του έργου. Απλά όλα τα πράγματα θα πρέπει να μπουν μέσα από ένα συνολικό σχεδιασμό που το master plan θα παρουσιάσει και θα φέρει και στον ναυπλιωτικό λαό σε μία σειρά, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σε άλλες δραστηριότητες. Να μην έρθει η Μαρίνα να δημιουργήσει προβλήματα σε άλλους τομείς της οικονομίας, σε άλλους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, είτε του τουρισμού, του επιστημισμού, είτε στο χώρο ακόμη και της εμπορίας και της μεταφοράς εσπεριδοειδών προϊόντων. Όλα αυτά θα μας τα δίνει το master plan και πιστεύω ότι ολοκληρώνοντας το έργο της εκβάθυνσης του λιμανιού και της δημιουργίας κάποια στιγμή της Μαρίνας που ο κύριος Στατούλης από το 2010 προεκλογικά, μετά το 2014 πάντα το εξήγηλε και ως περιφερειάρχης ακόμη δεν το έχουμε δει να παίρνει σάρκα και οστά, να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή και να αποδοθούν στους πολίτες της Αργολίδας και του Ναυπλίου. Κύριε Γαβρίλο, δύο ακόμα θέματα θα έχω να σας ρωτήσω και αμέσως μετά θα πάμε και προσωπικά τι θα κάνει ο Γιώργος ο Γαβρίλος πολιτικά ή αυτοδιοικητικά σε λίγο που θα πρέπει να αποφασίσει. Έχουμε δει ότι πλησιάζουμε τα 100 εκατομμύρια, τουλάχιστον τα έχει μετρήσει, τα έχει αθροίσει ο Νίκος Ογόντικα σωστά, οικονομολόγος είναι άλλωστε, δεν ξέρω, αλλά πάντως μιλάμε για πολλά εκατομμύρια απαιτήσεις σταλιών, δηλαδή καθυστερήσεις, πώς το λέμε, μη έχοντας την ευθύνη, οι εργολάβοι ζητάνε από την περιφέρεια και βασικά από το ελληνικό δημόσιο για έργα τα οποία είτε για κάποιους λόγους δεν τους πλήρωσαν ένα λογαριασμό, είτε γιατί οι υπηρεσίες δεν πήγαν να κλείσουν την εργολαβία. Έτσι έχουμε φτάσει να βλέπουμε και στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έρχονται δεκάδες εκατομμύρια διεκδικήσεις και αυτές έχουν και ένα άλλο πρόβλημα που ακουμπάει και εσάς σαν δικηγόρο. Βλέπουμε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία να έχουν πάρει δεκάδες χιλιάδες ευρώ με αμοιβές, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει ένα δικηγορικό γραφείο, ένας δικηγόρος να έχει προσληφθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα και να μην υπάρχουν αυτά τα θέματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στα 2-3 τελευταία χρόνια από αυτές και από άλλες υποθέσεις, από τη μια πλευρά έχουμε 1-2 εκατομμύρια το χρόνο για αμοιβές δικηγόρων και μάλιστα γίνονται επιλεκτικά οι περισσότερες με συγκεκριμένα γραφεία που δεν ξέρω αυτό πόσο σύνομο είναι με την συνδικαλιστική τάξη των δικηγόρων και από την άλλη πλευρά η οποιαδήποτε περιφερειακή αρχή, ακόμη και ο ίδιος ο Τατούλης αν θα είναι ή ο κύριος Νίκας ή ο κύριος Δέδες, θα κληρονομήσουν όπως λέμε σκελετούς στις ντουλάπες, απαιτήσεις δηλαδή σχεδόν μισού ΕΣΠΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου ως απαιτήσεις μέσα από τα δικαστήρια που δυστυχώς αρκετές θα επιδικαστούν και θα επιδικάσουν αρκετά εκατομμύρια. Θέλω την άποψή σας και για το ένα θέμα και για το άλλο. Κύριε Κάπου, θίγεται ένα μεγάλο ζήτημα και μια κακοδαιμονία που έχει βρει τον τόπο μας, την χώρα μας τα τελευταία πολλά χρόνια. Ανάλογα φαινόμενα είχαμε και γεγονότα ζήσει στις προηγούμενες δεκαετίες με πολλές κυβερνήσεις που εναλλάχθηκαν στην διακυβέρνηση της χώρας. Τι δεν έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος για μεγάλους δρόμους, Ιωνία οδός κλπ. 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 Εγνατία οδός κλπ. Το ίδιο συμβαίνει και στην Πελοπόννησο. Θα με ρωτήσετε τώρα και με ρωτάτε, ουσιαστικά αυτό με ρωτήσατε, αν υποκρύπτεται κάτι και αν πραγματικά
Όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει μια κακή δημόσια διοίκηση, ένα κακό νομικό πλαίσιο και τελικά η πολιτεία και οι θεσμοί της, η αυτοδιοίκηση βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε εργολάβους που έχουν και πονηρές, έξυπνες, διαβασμένες νομικές υπηρεσίες και καθοδηγήσεις, έτσι ώστε να καταφέρνουν κάποια στιγμή να στριμώχνουν το ελληνικό δημόσιο, να στριμώχνουν την αυτοδιοίκηση, τους θεσμούς της με δικαστικές αποφάσεις μετά από παραλήψεις ή αστοχίες, όπως αναφέρατε νωρίτερα για την αστοχία της εργολαβίας στο λιμάνι του Ναυπλίου. Πράγματι συμβαίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα, αν οι υπηρεσίες μας, οι νομικοί μας, γιατί έχει 2-3 νομικούς και η περιφέρεια, με έμιστη εντολή παρακολουθούσαν τα πράγματα και κάθονταν πάνω από αυτές τις υποθέσεις, ενδεχομένως να είχαμε καταφέρει και καλύτερες δικαστικές αποφάσεις και να μην είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, να είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε τόσα χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο ως αποσημειώσεις που μας ζητούν μεγάλοι εργολάβοι για έργα που με δικιά μας ευθύνη έκριναν τα δικαστήρια, δεν ολοκληρώθηκαν. Τώρα, με ρωτάτε τι συμβαίνει με τα δικηγορικά γραφεία που παίρνουν και χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις μας. Εγώ δεν θα παραβλέψω ότι είναι υποθέσεις με εξειδικευμένο αντικείμενο, με ειδικές γνώσεις που θα πρέπει να έχουν και να παρέχουν αυτά τα νομικά γραφεία που αναλαμβάνουν αυτές τις υποθέσεις. Δεν ξέρω πραγματικά αν όλες αυτές οι υποθέσεις ανατίθενται σε δικηγορικά γραφεία που πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Κρατάω μία επιφύλαξη, ωστόσο έχω παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις συνεδριάσεις και της Οικονομικής Επιτροπής και τις αποφάσεις που παίρνει ότι ναι, υπάρχει ένας πολυκερματισμός στο μοίρασμα, στην ανάθεση αυτών των υποθέσεων που σημαίνει ότι υποκρύπτεται, αν θέλετε, και μια σκοπιμότητα μικροπολιτική να μοιράσουμε την πίτα σε περισσότερα δικηγορικά γραφεία, άρα περισσότεροι άνθρωποι να ακουμπήσουν και να στηρίξουν την Περιφερειακή Αρχή που μοιράζει την πίτα με τον τρόπο που την μοιράζει. Κύριε Γαβριλό, περνώντας στο από εδώ και πέρα, γιατί την Τρίτη διοργανώνουμε μια εκπομπή εδώ που πιθανότατα να σας χρειαστούμε για λίγο από το στούντιο του Άργους, έχει ακριβώς αυτά τα δύο ερωτήματα και ένα ακόμα, τα απορρίμματα, και μας έχει υποσχεθεί και η κυρία Νικολάκου να μας κάνει την τιμή είτε εδώ είτε από το στούντιο της Τρίπολης να δώσει το στίγμα και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά σίγουρα θα έχουμε πάνω από 5-6 άτομα και θα γίνει μια μονοθεματική κουβέντα. Πάω όμως το από εδώ και πέρα. Ο Γιώργος ο Γαβρίλος θα ακολουθήσει πιθανόν την παράταξη του Γιώργου του ΔΕΔΕ, αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη. Μπορεί να τον έχουμε και πάλι Περιφερειακό Σύμβουλο υποψήφιο στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα, και θέλω και δύο κουβέντες για τις υποψηφιότητες, την εκ νέου υποψηφιότητα του κυρίου Τατούλη, την υποψηφιότητα του Δημάρχου Καλαμάτας του κυρίου Νίκα και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Γιώργου του ΔΕΔΕ, εδώ του πατριώτη μας, ενός τεχνοκράτη πολιτικού μηχανικού, ο οποίος είχε δοκιμάσει και το προηγούμενο διάστημα, και του συντοπίτη σας, του Δημήτρη του Σαραβάκου, γιατί όχι, και των άλλων υποψηφίων, της κυρίας Λιμπεροπούλου. Γενικά, πώς βλέπετε τις περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 12 υποψηφιότητες? Νομίζω ότι, και θα ξεκινήσω με αυτό, ο Κλισθένης δίνει πλέον ένα καινούριο πλαίσιο στο να προχωρήσουμε με άλλο βηματισμό στην ανάπτυξη της Υπαίθρου και της Περιφέρειας. Μέσα από συνεργασίες, μέσα από συνεννοήσεις, μέσα από κοινούς προγραμματικούς στόχους, πιστεύω τα επόμενα χρόνια και με μεγαλύτερη διαφάνεια, που νομίζω θα επιβάλλει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, θα μπορέσουμε να έχουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε η περιφέρεια να αναπτυχθεί με τα εργαλεία που έως σήμερα διαθέτει και με τους θεσμούς, αλλά και με τα οικονομικά εργαλεία που μέχρι σήμερα διαθέτει. Πιστεύω στην απλή αναλογική που πλέον θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές
Και νομίζω ότι είναι ευτύχημα για την Πελοπόννησο που θα έχει ως υποψήφιό της και θέλω να πιστεύω και ως περιφερειάρχη την επόμενη μέρα τον Γιώργο Τοδέδε. Ένα νέο άνθρωπο, τεχνοκράτη, που μέσα και από τη θέση του και την πορεία του στην αυτοδιοίκηση, αλλά τα τελευταία χρόνια και από την θέση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, γνωρίζει όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια, γνωρίζει πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις στις επόμενες μέρες και πώς μέσα και από το έργο που έχει κάνει και είναι μεγάλο για την περιφέρεια Πελοποννήσου θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο στο επίπεδο των μεγάλων υποδομών που έχει ανάγκη η Πελοπόννησο και που όπως είπαμε τα τελευταία χρόνια δεν ήταν σε προτεραιότητα του κύριου Τατούλη ώστε η Πελοπόννησος να βρει τον δρόμο της και πραγματικά να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να δημιουργηθεί μια νέα οικονομία που θα κρατάει τα νέα παιδιά στον τόπο μας, που θα δημιουργεί πλούτο για την περιφερειά μας. Η υποψηφιότητα του Γιώργου Τουδέδη, όπως εγώ γνωρίζω εδώ στην Αργολίδα, φαίνεται να έχει ξεκινήσει ελπιδοφόρα. Φαίνεται και έχω με όλες μου τις δυνάμεις συμβάλει ώστε να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο και συνάδελφοι άνθρωποι από την τοπική κοινωνία εδώ της Αργολίδας που θα στηρίξουν την προσπάθειά του για την επόμενη μέρα και είμαι βέβαιος για τα καλά αποτελέσματα που θα έχουμε στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Με ρωτήσατε τι θα κάνω εγώ. Νομίζω ότι μετά από 8 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και άλλα 5 χρόνια υπηρετώντας στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης κλείνει ένας κύκλος στην αυτοδιοίκηση με την όποια προσφορά μπόρεσα να έχω για τον τόπο μου. Δεν σας κρύβω ότι με ενδιαφέρει ένας ρόλος στην κεντρική πολιτική σκηνή και αυτή τη στιγμή με το μυαλό μου εκεί πολιτεύομαι, θα ολοκληρώσω τη θητεία μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο μήνα. Θα είμαι δίπλα να βοηθήσω τον Γιώργο Τοδέδε και με προτάσεις και ασφαλώς στον εκλογικό αγώνα και πιστεύω ότι τόσο ο Γιώργος Οδέδες όσο και η επόμενη μέρα για την Πελοπόννησο πραγματικά θα είναι καλύτερη με τον Γιώργο Τοδέδε στο τιμόνι της περιφέρειας με ένα περιφερειακό συμβούλιο που πραγματικά θα είναι αρκετές δυνάμεις της τοπικής μας κοινωνίας μέσα, θα εκφραστούν μέσα από το σύστημα της απλής αναλογικής και με συνεργασίες, συνεννοήσεις στα μεγάλα ζητήματα της περιφέρειας θα είναι μια καλύτερη μέρα για τον τόπο μας. Το πιστεύω αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε κύριε Γαβρίλο και να σε ευχηθούμε καλή πορεία στην πολιτική σκηνή πια, όπως ξεκάθαρα δηλώσατε και βέβαια θα σας έχουμε, φαντάζομαι, την Τρίτη σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια για να ενημερώσουμε τους Πελοποννήσιους για 4-5 ζητήματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά να ξέρουν πριν πάνε να ψηφίσουν για την περιφέρεια Πελοποννήσου και ελπίζουμε να έχουμε όλες τις παρατάξεις. Θα έλεγα, θα είναι μια, ας το πούμε, όχι κοκορομαχία, θα είναι μια συζήτηση ουσίας την Τρίτη. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Γαβρίλο. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο κύριε Κάπο. Αλλά εύχομαι ότι η επόμενη μέρα όπως είπα θα είναι διαφορετική, ελπιδοφόρα και είμαι στην διάθεσή σας και την Τρίτη και όποτε μας το ζητήσετε να συμμετέχω σε ένα τέτοιο διάλογο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ στην Αργολίδα και στον Περιφερειακό Σύμβουλο τον Γιώργο τον Γαβρίλο. Είπαμε ορισμένα από τα σημαντικά θέματα που μπαίνουν κάθε τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όπως είπα 3-4 από αυτά θα τα συζητήσουμε την ερχόμενη Τρίτη σε μια καθαρά μονοθεματική εκπομπή εδώ που θα ξεκινήσει από τις 7 και θα τελειώσει λίγο μετά τις 10 με πολλούς συναδέλφους και με τον κύριο Αρτόπουλο από την Τρίπολη, τον Μινά και με την κυρία Σωτηρία Παπαδοπούλου από το Άργος και εδώ λοιπόν θα έχουμε αρκετό κόσμο και στα στούντιο της Περιφέρειας για να μπορέσουμε να φωτίσουμε αυτές τις πλευρές που έχουν να κάνουν με το Περιφερειακό Συμβούλιο και με τη λειτουργία του και με τα θέματα που έχουν προκύψει με όλα αυτά που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα.
Πριν πάμε τελευταίο θέμα για το τρίτο μέρος της εκπομπής μας, σε λίγο θα έχουμε εδώ τον υποψήφιο Δήμαρχο Κορινθίων με την παράταξη Συμμαχία Πολιτών, τον Βασίλη τον Ανόπουλο. Πάμε όμως στο Άργος, όπου θα δούμε μία δήλωση σήμερα που σίγουρα ξέρουμε που πηγαίνει, του Δημήτρη του Καμπόσου, του Δημάρχου Άργους Μυκηνών. Ο Δήμαρχος λοιπόν, ο Δημήτρης ο Καμπόσου και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, λέει ότι υπάρχει μία ομάδα στο Άργος που θέλει μόνο και στοχεύει μέσα από τις εκλογές, την καρέκλα και τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή τη δήλωση. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών, τον Βασίλη τον Ανόπουλο. Λοιπόν τώρα τη δήλωση, η οποία δήλωση τι λέει? Λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η πλατεία είναι ανοιχτή. Τώρα αν το γεφυράκι θέλει βελτίωση, να το βελτιώσουν. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Και αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ψέματα. Παντού σε όλα τα κανάλια. Ρατσιστική βία εναντίον του Δημάρχου. Να συλλάβουμε τον Δήμαρχο. Μανία τους να συλλάβουν τον άνθρωπο ο οποίος δίνει τη ζωή του για αυτόν τον τόπο. Ποιοι? Ανεπάγγελτοι. Άνθρωποι οι οποίοι το σκάνε μονίμως και κρύβονται. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ύποπτο παρελθόν. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Διάφοροι όλοι αυτοί μαζί. Έχουν μαζευτεί. Έτσι. Και προσπαθούν να κάνουν μια ομάδα. Μια ομάδα να κάνουν τι? Να σταματήσουν την ανάπτυξη του τόπου. Γιατί? Έχουν κανένα όφελος από τη γειτονική πόλη που φτιάχτηκαν τα αργήτικα επειδή δεν μπορούσε να τελειώσει το σχέδιο πόλης τόσα χρόνια και πήγαιναν από άλλο δρόμο? Και ποιος το τελείωσε? Εμείς το τελειώσαμε. Αυτή η παράταξη το τελείωσε. Από το 1983 καρκινοβατούσε. Και τώρα είναι στο τελευταίο στάδιο. Για να ξεκινήσουμε. Να χτίζουν σπίτια. Ήδη χτίζουν εκεί κάτω. Ήδη έχουν ξεκινήσει εταιρείες και χτίζουν σπίτια. Άρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν την καρέκλα για την καρέκλα, την καρέκλα για το μισθό, την καρέκλα για να πάνε να πληρώσουν, ξέρω εγώ, το ΤΕΒΕ, αν το χρωστάνε 15 χρόνια. Θέλουν τέτοια πράγματα. Έλα, τι θα γίνει? Θα κάτσει κι άλλο αυτό στην εξουσία? Εμείς δεν πρέπει να αναλάβουμε? Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε? Τι να αναλάβουν να κάνουν? Τι κάνανε στο παρελθόν? Πολλοί από αυτούς ήταν στο παρελθόν. Τι έκαναν στο παρελθόν? Προσπαθούν να δημιουργήσουν ρεβανσισμό. Προσπαθούν να ξυπνήσουν αντανακλαστικά άλλων εποχών. Το Πασόκ είναι από εδώ. Ο Καμπόσος ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Μα η Νέα Δημοκρατία έχει 62% σε αυτόν τον τόπο που πήρα εγώ την προηγούμενη φορά? Έχει κλείσει η πόρτα μου σε κανέναν από αυτούς οι οποίοι ήρθαν εδώ και ήταν από άλλο χώρο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει να πει κάτι τέτοιο? Ελάτε να φτιάξουμε το μεγάλο Πασόκ. Ποιο μεγάλο Πασόκ? Γιατί δεν συμμετέχουν άνθρωποι από το χώρο του Πασόκ στο ψηφοδέλτιο το δικό μου? Ποιοι είναι αυτοί? Τι αντανακλαστικά προσπαθούν να ξυπνήσουν στην κοινωνία, όταν μέσα τους έχουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία, ίσως και από την άκρα δεξιά? Ακούστε. Μηχανεύονται τρόπους για να μας γυρίσουν πίσω. Ο λαός όμως καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεται. Ξέρει. Ο λαός τώρα είναι υποψιασμένος. Ποιοι είναι εκείνοι που δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν? Αμήνονται σκληρά. Δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν. Γιατί δεν δούλεψαν ποτέ. Γιατί βολεύτηκαν. Γιατί ενώ ανήκαν σε έναν άλλο χώρο που τότε ήταν πειρακτωμένες οι ατμόσφαιρες των χώρων, δεν σκέφτηκαν τους συνομιλικούς τους και τους συμμαθητές τους. Αλλά δέχτηκαν την πρόταση, την πρόσκληση του τότε Δημάρχου Παπα-Νικολάου και τους διόρισε στο Δήμο με αρμοδιότητες στις οποίες κανένας δεν κατάλαβε τι έγιναν. Και ήταν και άτυχοι κατά τη διάρκεια εκείνη, γιατί άρπαξε και φωτιά και το γραφείο τους. Τους κυνηγάει η ατυχία πάρα πολύ. Όπως τους κυνήγησε και η ατυχία με τους μαθητές, τους κυνήγησε η ατυχία με τα ποτάμια, τους κυνήγησε η ατυχία με τα κουνούπια, τους κυνήγησε η ατυχία με το δάκο, τους κυνήγησε η ατυχία με τον κόμβο της Καριάς, τον οποίο κάνανε 2,5 χρόνια να τον τελειώσουν, με το κομμάτι του Μπολάτη Λάλουκα 7 μήνες. Τους κυνηγάει η ατυχία. Δυστυχώς για αυτή την ατυχία, εγώ θα την έλεγα ανικανότητα. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να με αμφισβητήσουν και να με προσβάλλουν. Είμαι επιεικής στις εκφράσεις μου. Και θα παραμείνω επιεικής στις εκφράσεις μου, γιατί παρόλο το ότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο, σέβομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μέσα μου αισθάνομαι βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος.